Σε εφιάλτη δίχως τέλος εξελίσσεται ο κορονοϊός που χτυπάει αδιακρίτως σκορπώντας τον πανικό αλλά και τον θάνατο. Το πρώτο θύμα της φωνικής επιδημίας καταγράφηκε σήμερα στην Ευρώπη. Η Γαλλία γίνεται η τέταρτη χώρα εκτός Κίνας μετά τις Φιλιππίνες, το Χονγκ Κονγκ και την Ιαπωνία όπου ο ασθενής χάνει τη ζωή του χτυπημένος από τον ιό. Πρόκειται για ηλικιωμένο Κινέζο άνδρα 80 ετών που έφτασε στο Παρίσι για διακοπές με την κόρη του και τελικά κατέληξε σε νοσοκομείο της γαλλικής πρωτεύουσας. Ο COVID-19 προελάβει ανεμπόδιστα. Μέσα σε μόλις 24 ώρες καταγράφηκαν 143 νέοι θάνατοι, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους 1.526. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ξεπέρασαν τις 66.000. Ο ιός έκανε την εμφάνισή του και στην Αφρικανική Ήπειρο, καθώς το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα καταγράφηκε στην Αίγυπτο. Ακτίδα φωτός στο σκοτάδι της θανατηφόρας επιδημίας, η ίαση ενός εκ των μικρότερων ασθενών, ενός βρέφους μόλις 12 μηνών, που βγήκε νικητής στην ανίσχυη μάχη με τον κορονοϊό. Παρά τις προειδοποιήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι το τέλος του ιού δεν μπορεί να προβλεφθεί, οι κινέζικες αρχές διακατέχονται από ανεξήγητη αισιοδοξία και διαμηνύουν ότι το τέλος είναι πολύ κοντά. Epidemic is controllable and the disease curable. Η αισιοδοξία, ωστόσο, δεν αντικατοπτρίζεται στους άδειους δρόμους της αποκλεισμένης επαρχίας Χουμπέι. Στη Γουχάν, εκατομμύρια πολίτες παλεύουν με τις αντοχές τους πίσω από κλειστές πόρτες. Στις μονάδες νοσηλείας της απομονωμένης πόλης επικρατεί το αδιαχώρητο. Οι κλίνες δεν επαρκούν και έτσι ξενοδοχεία, γήπεδα, γυμναστήρια, ακόμη και εκθεσιακοί χώροι μετατρέπονται σε αυτοσχέδια νοσοκομεία στα οποία νοσηλεύονται οι ποιότερα περιστατικά που όμως νοσούν. Ασθενείς κουρασμένοι από την καραντίνα ξεγελούν την πλήξη τους με ασκήσεις γυμναστικής και τραγούδι. Οι νοσηλευτές καλούν άπαντες να συμμετέχουν σε μια προσπάθεια να αλλάξουν τη διάθεσή τους. Σε πλωτή φυλακή για 3.500 ταξιδιώτες έχει μετατραπεί το κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess που παραμένει ακυροβολημένο ανοιχτά της Ιαπωνίας. Σε αυτό έχουν εντοπιστεί 285 κρούσματα του ιού, τα περισσότερα συγκεντρωμένα περιστατικά εκτός υπηρετικής Κίνας, τα οποία διακομίστηκαν ήδη σε νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι παραμένουν σε καραντίνα στις καμπίνες τους. Μόνο σε 11 επιβάτες επιτράπηκε η αποβίβαση, την ώρα που το State Department σχεδιάζει την κατεπίγουσα απομάκρυνση και τον επαναπατρισμό των Αμερικανών που επιβαίνουν στο πλοίο.